στην υπόθεση. Αλήθεια, θέλω να σας ρωτήσω, αφού βέβαια συστηθούμε, πώς νιώθετε που βρίσκεστε μαζί με άλλους συναδέλφους σας, συγγραφείς παιδικών βιβλίων, εδώ στην ΚΟ για τις ημέρες παιδικών βιβλίων. Καλημέρα και από μένα. Λέγομαι Βασίλης Παπαθεοδόρου. Γράφω παιδική και εφηβική λογοτεχνία εδώ και 22 χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέφτομαι το νησί. Έχω έρθει άλλες 6-7 φορές. Είναι αγαπημένος μου προορισμός η ΚΟΣ και γενικότερα τα Δωδεκάνησα. Ξέρω τα σχολεία. Ξέρω μάλλον αρκετά σχολεία. Έχω κάνει φίλους εδώ. Έχω κάνει φίλους παιδιά με τα οποία επικοινωνώ. Έχω κάνει φίλους εκπαιδευτικούς. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ, αυτού του τριημέρου μάλλον συγγραφής. Είμαι εντυπωσιασμένος από τον άψογο επαγγελματισμό με τον οποίο έχουν κινηθεί όλα τα πράγματα. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές, στον Βασίλη τον Κουτσιαρή, στον Γιάννη τον Διακομανόλη, στο Πολύκεντρο Θαλασσινού, στη Σχολική Σύμβουλο την κυρία Κουρούπη, στο Δήμο ΚΟΟΝ, ο οποίος έχει αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία και έχει συνδράμει με όλες τις δυνάμεις. Επίσης όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα παιδιά, αλλά και στους γονείς βεβαίως, οι οποίοι με μεγάλη προθυμία συμμετείχαν και αυτοί. Πολύχρονη λοιπόν η συγγραφική σας ενασχόληση και φαντάζομαι ότι τα βιβλία είναι εξίσου πάρα πολλά. Είναι γύρω στα 20-21 βιβλία. Μ' αρέσει πιο πολύ το είδος της εφηβικής νεανικής λογοτεχνίας. Είναι και αρκετά παιδικά βιβλία. Τώρα έχω αρχίσει να γράφω και κάποια βιβλία για παιδιά πρώτοσχολικής ή προσχολικής ηλικίας. Όσο οριμάζετε δηλαδή, γυρνάτε... Ακριβώς, κάπως έτσι. Μικραίνω το ηλικιακό γκρουπ, αλλά το αγαπημένο μου κομμάτι είναι με μαθητές γυμνασίου. Εδώ πέρα επισκέφτηκα τα δύο γυμνάσια, το Γυμνάσιο Αντιμάχιας και το πρώτο Ιπποκράτιο ΚΟ. Επισκέφτηκα και αρκετά δημοτικά και είμαι εντυπωσιασμένος από τη δουλειά που έγινε και με την προθυμία με την οποία συμμετείχαν όλα τα παιδιά, με τις απορίες τους και με την συμμετοχή τους. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται για παραμύθι, τουλάχιστον τώρα απευθύνεται σε εφήβους, αλλά για ένα λογοτεχνικό έργο το οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει μια πολύ δύσκολη ηλικία και ψυχοσύνθεση, έτσι δεν είναι? Πώς το προσεγγίζετε εσείς, ποιοι είναι οι ήρωές σας και πώς ανταποκρίνονται οι έφηβοι σε αυτό? Οι ήρωές μου προσπαθώ να είναι καθημερινοί, να είναι παιδιά αυτής της ηλικίας που ζουν διάφορα και βιώνουν διάφορα προβλήματα και μέσα από τις δυσκολίες έρχεται κατά κάποιο τρόπο η λύτρωση, η κάθαρση, ας το πούμε, που πρέπει να έχει ένα έργο και μέσω των συγκρούσεων. Όταν πηγαίνω στα γυμνάσια, το μόνο που κάνω είναι διάλογο με τα παιδιά. Διάφορα ερωτήματα τα οποία τους θέτω ή μου θέτουν και τα ίδια. Βάζουμε διάφορα ηθικά διλήμματα. Πώς θα χειριζόμασταν διαφορετικές καταστάσεις και μιλάμε με καθημερινή γλώσσα, δεν μιλάμε με γλώσσα, ας το πούμε, δεν μιλάμε αποστηρωμένα. Κάνουμε την πλάκα μας και πιστεύω ότι περνάμε καλά. Και εμείς περνάμε καλά μαζί σας σήμερα, αυτή είναι η νομολογία.